Το άρμα Πάρνηθας είναι ένας αγώνας ορεινού τρεξίματος που γίνεται στην περιοχή της Δυτικής Πάρνηθας. Είναι αρκετά χρόνια που γίνεται αυτός ο αγώνας από τον σύλλογο τον εργατικό εδώ της περιοχής, τον Επός Φιλής. Γιατί άρμα Πάρνηθας? Άρμα είναι η ορθοπλαγιά εδώ της κούρας που χαρακτηρίζει το ορεινό ανάγλυφο της περιοχής και είναι και το έγγραφο του εργατικού συλλόγου που είναι και ο διοργανωτής αυτού του αγώνα. Είναι ένας αγώνας που κινείται σε ένα έτσι ποικιλόμορφο τοπίο με πολλές εναλλαγές, με μια διαδρομή έτσι με υψηλής αισθητικής, που εκμεταλλεύεται επίσης και σημεία έτσι με ιστορική σημασία για την περιοχή. Το μήκος της διαδρομής είναι στα 17 χιλιόμετρα και αυτή είναι η διαδρομή που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια. Έχω τη χαρά έτσι να έχω συνδεθεί με αυτόν τον αγώνα, καθώς ήταν μια προσωπική μου ιδέα, η οποία προέκυψε μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2007 και μέσα από μια ανάγκη να αναδειχθεί εδώ η περιοχή και να διατηρηθεί έτσι ζωντανό το κομμάτι του βουνού που δεν κάηκε. Η ιδέα αυτή αγκαλιάστηκε και προχώρησε, μεγάλωσε από το σύλλογο, συνεχίστηκε μέχρι σήμερα και από εκεί που είχαμε ξεκινήσει έτσι σε ένα καθαρά εραστεχνικό επίπεδο, σε μια εποχή που το ορεινό τρέξιμο είχε αρχίσει να κάνει την εμφάνιση του στην Ελλάδα και να γίνεται όλο ένα και πιο διαδεδομένο, εδώ μας έφτασε αυτή τη στιγμή να έχει γίνει γνωστός, να προσελκύει κάθε χρόνο πολλούς αθλητές με πολλές συμμετοχές, άνθρωποι που να έρχονται και ξανάρχονται και να τους ξανασυναντάμε κάθε χρόνο εδώ και πλέον να έχει αποκτήσει και ένα χαρακτήρα έτσι όχι και τόσο αισθητικό όπως είχε ξεκινήσει, αλλά πολύ πιο πλαισιωμένο, πολύ πιο οργανωμένο και να έχει φτάσει πια να έχει ένα υψηλό επίπεδο οργάνωσης. Η διοργάνωση βασίζεται εξ ολοκλήρου στην εθελοντική βοήθεια των ανθρώπων που θέλουν να αναδείξουν αυτή τη διοργάνωση. Προσωπικά η καλύτερη στιγμή που παίρνω από αυτόν τον αγώνα είναι η στιγμή της εκκίνησης, όταν βλέπω αυτό το πολύχρωμο πλήθος να παίρνει την ανηφόρα, να ανεβαίνει το βουνό. Εκείνη τη στιγμή πραγματικά νιώθω ανταμοιβή και ευχαρίστηση. Πραγματοποιείται σε μια διαδρομή με ιδιαίτερο φυσικό κάλος στη Πάρνηθα, στα όρια του Δήμου Φιλής και αποτελεί ζωντανό διαφημιστή της ομορφιάς του Δήμου μας. Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στον Επός Φιλής που με κόπο πάρα πολύ τον έχει καταξιώσει ώστε να θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αγώνες στην Ελλάδα.
κινείται και σε μονοπάτι και σε χωματόδρομο. Το μονοπάτι είναι ελατοσκέπαστο κυρίως. Η ευρύτερη περιοχή εδώ που βρισκόμαστε είναι κοντά στο αρχείο Κρούριοφυλής. Είναι τόπος ιστορικός και παράλληλα τόπος που δεν έχει υποστεί ευτυχώς πολλές παρεμβάσεις. Ο Θανάσης τερμάτισε πρώτος στα 10 χιλιόμετρα, στη διαδρομή των 10 χιλιόμετρων. Να μας πει καταρχάς πώς του φάνηκε η διαδρομή. Καταρχήν, καλημέρα. Για μένα ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία το βουνό. Πρώτη φορά κατεβαίνω σε βουνό και επέλεξα να κατέβω ένα μικρό κομμάτι σχετικά, γιατί οι περισσότερες είναι από 15, 17, 20, μεγάλες διαδρομές. Θα έλεγα ότι εντυπωσιάστηκα με το όλο περιβάλλον, ειδικά στο μονοπάτι μέσα. Τα σηματάκια με τις σηματοδότητες, όλα αυτά, καταφέραμε κάτι χαρακέντα στο σπάτι και μου άρεσε. Ήταν ωραία. Ναι, και για πρώτη φορά που το έκανες, τερμάτισες και πρώτος. Μπράβο, συγχαρητήρια. Σε ευχόμαστε το πρώτο να τρέξεις στα 17 χιλιόμετρα. Thank you.
για την ιστορία θα ήθελα να πω ότι βρισκόμαστε στον αρχαίο Δήμο Φιλής και εδώ που βρισκόμαστε ήταν το κέντρο του. Η ανάπλαση αυτή έγινε στα επίπεδα της ανάπτυξης της παλιάς αρχαιότητος. Θέλω να πω ότι στο σημείο αυτό εδώ, στην πηγή μας, ήταν ερατείο όπου οι αρχαίοι Αθηναίοι ερχόντουσαν για να γίνουν καλά. Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια και συγχαρητήρια για την ωραία οργάνωση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Σας καλημερίζω και εγώ, συγχαρητήρια σε όλους σας που είχατε τη διάθεση, την ευχαίρεια και τις δυνατότητες να τρέξετε. Είναι κάτι καταπληκτικό το να μπορούμε να έρθουμε κοντά στη φύση και να τρέξουμε 10 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Όπως είπε και ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Μπρέμπος, εδώ η τοποθεσία είναι ένα μέρος του Δήμου Φιλής, αλλά είναι το κεντρικό μέρος με τουριστική επαφή από όλο το Δήμο μας. Πραγματικά είναι ένας καταπληκτικός τόπος και εύχομαι αυτές οι προσπάθειες να συνεχιστούν. Συγχαρητήρια αγαπητέ μου φίλε και πάντα τέτοια.